Καλησπέρα. Σήμερα είμαστε στην Τρίπολη σε μια προσπάθεια να περιοδεύσουμε σε όλη τη χώρα για δύο λόγους. Πρώτα για να κοινοποιήσουμε το μεταρρυθμιστικό έργο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο είναι πολύπλευρο, και δεύτερο κυριότερο γιατί θέλουμε να είμαστε κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα, κοντά στο μαχόμενο εκπαιδευτικό, γι' αυτό και επισκεπτόμαστε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σχολεία όλων των βαθμίνων. Ερχόμαστε σε επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, τους ακούμε, αφού γκραζόμαστε τα προβλήματα και τους προβληματισμούς τους, γιατί δεν στο κρύβω, από εκεί παίρνουμε δύναμη να συνεχίσουμε αυτό το μεταρρυθμιστικό έργο. Θέλουμε να βλέπουμε τις ανάγκες τους, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τον τρόπο σκέψης, το τι οι ίδιοι θέλουν να αλλάξει και με βάση αυτό διαμορφώνουμε και τη δική μας εκπαιδευτική πολιτική. Γιατί η εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας δεν είναι κάτι αυτόνομο, ξεχωριστό και ανεξάρτητο από τη βούληση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα, σε μια προσπάθεια συναντηθήκαμε με τον κύριο Οικονομόπουλο, τον Περιφερειακό Διευθυντή, με τον οποίο υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Είδαμε τους διευθυντές εκπαίδευσης, επισκεφτήκαμε αρκετά σχολεία, είδαμε όλους τους συντονιστές εκπαίδευσης Πελοποννήσου και θα ακολουθήσει και μια συνάντηση διαδικτυακή με όλους τους διευθυντές σχολείων όλης της Πελοποννήσου. Όπως επίσης και με τους διευθυντές εκπαιδεύσεις όλης της Πελοποννήσου. Θέλουμε από τον εκπαιδευτικό της τάξης μέχρι το ανώτερο στέλεχος κάθε εκπαιδευτικής περιφέρειας να είμαστε σε άμεση επικοινωνία, γιατί αυτό μας δίνει ανατροφοδότηση και μας καθοδηγεί στον δύσκολο δρόμο που έχουμε, πρέπει να σας πω, εκτός από την διαχείριση του COVID, της πανδημίας, που πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Έχουμε συνεχόμενη μείωση των κρουσμάτων και ελάχιστα πια τμήματα είναι σε αναστολή. Πέρα από αυτό, έχουμε και ένα εκπαιδευτικό έργο που επεκτείνεται από εργαστήρια δεξιοτήτων, από δημοτικό γυμνάσιο και νηπιαγωγείο, από αγγλικά στο νηπιαγωγείο, από μια ψηφιοποίηση του σχολείου